Καλημέρα κύριε Χαλαντζίδη, καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Εσείς μπορείτε να πιάσετε από όποιο θέμα θέλετε, δηλαδή και το... Κοιτάξτε, μου κάνει εντύπωση, επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, ο χρόνος από ό,τι είπατε είναι περιορισμένος, μου κάνει εντύπωση, από εσάς πληροφορήθηκα αυτά, μου κάνουν εντύπωση αρκετά πράγματα. Πρώτον θέλω να πω το εξής, όταν κάποιοι σύλλογοι και μπράβο τους κάνουν μια σύσκεψη, εάν θέλουν πραγματικά να παρευρίσκονται κάποιοι φορείς, θα πρέπει να υπάρχει μια ενημέρωση κάποιο χρονικό διάστημα πριν, γιατί όλοι έχουμε θέματα. Παράδειγμα, εγώ αυτό το Σάββατο, το προηγούμενο το είχα κανονίσει να είμαι, αναβλήθηκε η σύσκεψη, έγινε για αυτό το Σάββατο που εδώ και δύο μήνες ήταν προγραμματισμένη μια συνάντηση όλων των αντιπεριφερειαρχών τουρισμού, που ασχολούνται με τουρισμό από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, και ήμουνα εκεί σε ένα διήμερο συνέδριο και δεν μπορούσα να παρευρεθώ. Λοιπόν, ένα έχει να κάνει με αυτό. Ένα δεύτερο, πάλι εκπλήσουμε, δεν θεωρώ πως το άκουσα ότι ο Δήμαρχος ήθελε να πει αυτό. Κάποια παρανόηση έχει γίνει, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ήμουν ο πρώτος που έβαλα θέμα ότι υπάρχει στο master plan προβλέπονται δύο λύσεις. Μία να είναι το δυτικό κρυπίδωμα, να είναι ο εμπορικός λιμένας, και στην άλλη λύση να είναι να είναι το ανατολικό κρυπίδωμα. Τότε για πρώτη φορά το έθεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο εγώ αυτό και είπα ότι πρέπει να κινηθούμε τάχιστα να προκρίνουμε τη λύση, να περάσει η λύση που έχει να κάνει με το ανατολικό κρυπίδωμα να γίνει ο εμπορικός λιμένας. Γιατί το τμήμα του Δυτικού θα γινόταν ένας χώρος πρασίνου και τα λοιπά, μην σας κουράζω τώρα. Συμφώνησαν στο Δημοτικό Συμβούλιο και έπρεπε όσο όφυλαν μαζί με το λιμενικό ταμείο, που όπως γνωρίζετε τη διοίκησή του και όλα αυτά είναι στο Δήμο, από το Δήμο είναι τα μέλη, ο πρόεδρος, τα μέλη και τα λοιπά τα περισσότερα, να προχωρήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Γίνεται μια σύσκεψη Θεοφάνιο, γνωρίζω ότι παρευρισκόσασταν εκεί κύριε Καζαντήρη, σας θυμάμαι που κατοποθηθήκατε κιόλας, και όλοι σύσσωμοι είπαμε ότι ναι, συμφωνούμε το ανατολικό κρυπίδωμα να γίνει να πάει το εμπορικό λιμάνι. Και έπρεπε λοιπόν να προχωρήσει η τροποποίηση του master plan, το οποίο master plan πήγαν οι δύο λύσεις επάνω, ξέχασα να σας πω αυτό, και ο κύριος Μουτζούρης σαν πρόεδρος της Επιτροπής ΕΣΑΛ δεν δέχτηκε να περάσει η δεύτερη λύση. Μάλλον πέρασε την λύση του δυτικού κρυπιδώματος. Ενώ έχει προτείνει αυτό και ο ίδιος την ανατολική. Την ανατολική παλιότερα. Λοιπόν, εγώ μαθαίνοντας αυτά, έκανα αυτές τις κινήσεις που είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό που έγινε στο Φάνιο που είπαμε όλοι. Από εκεί και πέρα, είναι ευθύνη του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού και του Λιμενικού Ταμείου να προχωρήσουν την τροποποίηση του master plan. Χωρίς τροποποίηση του master plan δεν μπορεί να γίνει, να κατασκευαστεί ο ανατολικός προβλήτας. Καταλαβαίνετε ότι μετά λέμε μας φταίνε χίλια δύο πράγματα. Γιατί λέτε ότι... Αν δεν έχουμε, μισό λεπτό κύριε Καζαντζίδη, είναι μαγική κατανοητό. Αν δεν έχει αλλάξει το master plan, σωστό το οποίο θα λέει ότι το λιμάνι θα είναι στο ανατολικό μέρος και αυτό είναι ευθύνη του Λιμενικού Ταμείου και του Δήμου να αλλάχθει, δεν μπορεί να γίνει τίποτα ακόμα και τα λεφτά να τα έχεις στη τσέπη σου και να τα έχεις εκεί μπροστά να κατασκευάσεις. Εσείς λέτε εκείνη η αδυναμία. Μα ακριβώς. Το έχω πει ένα εκατομμύριο φορές. Αλλά δεν μπορώ να το... Δεν είναι θεσμικά, δεν γίνεται από μένα. Ένα εκατομμύριο φορές το έχω πει. Αν λοιπόν δεν αλλάξει αυτό, δεν μπορεί να γίνει τίποτε. Αλλάζοντας αυτό, θέλει και μελέτη. Την οποία μελέτη πάλι ευθύνη είναι πάλι του Δήμου και του Λιμενικού Ταμείου. Θέλει να βοηθήσουμε, αλλά πρέπει να αλλάξει αυτό. Ας μας ζητηθεί να βοηθήσουμε στο βαθμό που μπορούμε και μας επιτρέπεται από τον νόμο και το θεσμικό πλαίσιο. Λοιπόν, αλλά ακόμα δεν έχει αλλάξει αυτό. Θυμάστε πότε έγινε η συνάντηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, πριν 2,5 χρόνια, ναι. Πάμε καλά. Στη Θεοφάνιο θυμάστε πριν 2 χρόνια. Βεβαίως. Δηλαδή δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα σε αυτό. Γι' αυτό λέω ότι μάλλον κάτι δεν έχει... Κάτι δεν έχει συζητηθεί σωστά και δεν έχει γίνει αντιληπτό. Και θέλω να τονίσω εδώ, η περιφέρεια είναι δίπλα σε κάθε δήμο, σε κάθε φορέα, σε κάθε πολίτη, όταν το θεσμικό πλαίσιο τους το επιτρέπει. Το να έχουμε παράπονα σε κάποια πράγματα, δηλαδή παράδειγμα, αν μου πείτε, αυτό τον αγροτικό δρόμο δεν τον έφτιαξε η περιφέρεια, μα δεν είναι τη δικαιοδοσία της περιφέρειας. Παρ' όλα αυτά φτιάχνουμε και αγροτικούς
επιδιορθώνομαι, έτσι. Ναι. Αλλά το α και το ω σε οτιδήποτε πριν εκφράσουμε παράπονο είναι οι μελέτες. Ναι. Πρέπει να υπάρχουν μελέτες για να μπορέσουμε μετά να διεκδικήσουμε και να προσπαθήσουμε να τα εντάξουμε στο ΕΣΠΑ. Αυτά είναι πράγματα ξεκάθαρα που είναι για το α πριν φτάσουμε στο ω του κάθε πράγματος. Άρα πιστεύω ότι ο Δήμαρχος κάτι άλλο ήθελε να πει, ίσως έγινε παρανόηση. Γιατί είναι σίγουρο ότι τα γνωρίζει όλα αυτά, άρα δεν φταίει ούτε η περιφέρεια, και εγώ δεν μιλάω αν φταίει ή δεν φταίει, μα αν έφταιγε θα σας το έλεγα πραγματικά. Όταν δεν έχεις αλλαγή του master plan να μιλάμε για τον Ανατολικό, πώς θα προχωρήσεις σε οτιδήποτε που πάλι δεν είναι ευθύνη της περιφέρειας αυτό, έτσι. Αλλά ας πούμε ότι ήταν. Αφού δεν έχεις αλλαγή του master plan, μάλιστα, η οποία είναι καθαρή ευθύνη του Δήμου. Κύριε Ιωαννού, έγινε κατανοητό αυτό καταρχάς, αλλά και δεν νομίζω ότι ο Δήμαρχος με 20 χρόνια εμπειρίας του ξέφυγε ή λέει κουβέντες. Αυτές οι κουβέντες δεν τις μεταφέρουν οι δημοσιογράφοι. Εγώ δεν τις άκουσα. Εγώ το άρθρο το πήρα από το ΑΤ Πρέβεζα, για να είμαι ειλικρινής, το διάβασα εκεί και μου έκανε έκπληξη η τοποθέτηση αυτή. Γι' αυτό σας κάλεσα να διευκρινίσετε. Κάποια παρανόηση έγινε. Εγώ απλώς εξήγησα το πλαίσιο όπως είναι. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι ο Δήμαρχος θα είπε κάτι τέτοιο, γιατί από όσους εξήγησε το πλαίσιο καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει καμία ευθύνη στην περιφέρεια, ούτε τίποτα. Η συνεργασία μας είναι άριστη. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι ακριβώς ήθελε να πει ή μήπως ήθελε κάτι άλλο να πει, μήπως παρερμηνεύτηκε με οτιδήποτε. Εγώ όμως από την ευκαιρία που μου δώσατε εξήγησα ποιο είναι το πλαίσιο για να μπορέσει να προχωρήσει ο Ανατολικός προβλήτας. Έτσι, το οποίο μεταξύ άλλων τον θέλουν όλοι οι φορείς. Έτσι, γιατί στη Θεοφάνειο, αν θυμάστε, όπως θυμάστε φαντάζομαι, δεν έφερε κανένας αντίρρηση στο να πάει είναι το λιμάνι. Σαφώς και εμένα είναι μια η άποψη να πάει κάπου αλλού το λιμάνι, και έχω κάνει και μια προμελέτη τον Άγιο Θωμά, αλλά μιλάμε για ένα τεράστιο έργο που σε αυτές τις μέρες δεν μπορούμε ούτε καν να το ονειρευτούμε, έτσι, σε μια καινούργια θέση. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούω. Και ένα τελευταίο θέλω να πω. Εγώ ήδη έχω προχωρήσει μελέτη ως... επειδή έτσι ακριβώς θεωρούσα την ευαισθητοποίηση που έχω για να μπορέσουμε να κάνουμε και μια εκβάθυνση του διάβολου και διαπλάτυνση εκεί, ας πούμε. Έχω επικυρωποιήσει τη μελέτη, τη δική μελέτη, και τα έχω προχωρήσει όλα αυτά. Αλλά αυτά δεν μπορούν να γίνουν από μόνα τους αν δεν αλλάχθει το master plan. Κύριε Ιωάννου, οποίο... είναι κατανοητό. Θα έπρεπε δηλαδή από την πλευρά του η Δημοτική Αρχή ή το Λιμενικό Ταμείο να έχουν προχωρήσει σε αυτή την κατεύθυνση που λέτε. Και παρόλο ότι υπήρχε δέσμευση και από τον πρώην αντιδήμαρχο, τον Κοσμά τον Κορονέο, ότι θα πάμε σε αυτή την κατεύθυνση, δυστυχώς υπάρχει ελλιπής πληροφόρηση πάνω σε αυτό το θέμα. Γιατί δεν προχώρησε ο Δήμαρχος? Ναι. Λοιπόν, εγώ εμάς δεν ξέρω, δεν νομίζω ο Δήμαρχος είπε τέτοια πράγματα, γιατί ο Δήμαρχος τα ξέρει αυτά και είναι σίγουρο τα ξέρει, άρα κάποια παρανόηση έγινε. Απλά ήθελα να κάνω γνωστό ποιο είναι το πλαίσιο και τι πρέπει να γίνει, και πρέπει να γίνει χθες. Και ο κύριος Μουτζούρης ήταν αυτός ο οποίος, ενώ έλεγε ότι η λύση του Ανατολικού κρυπηδόματος, να πάει το λιμάνι στο Ανατολικό κρυπίδωμα, είναι η πιο σωστή, στην ΕΣΑΛ σαν πρόεδρος ψήφισε για το να γίνει στο Δυτικό. Άρα λοιπόν εγώ δεν μπορώ να έχω εμπιστοσύνη με τέτοιες αλλαγές, ας πούμε. Γι' αυτό πρέπει να κινηθεί άμεσα οι αρμόδιοι, που είναι το Δημοτικό Δήμος και Λιμενικό Ταμείο, στο να αλλάξουν το master plan. Ξεκάθαρα, τελεία και παύλα. Απολύτως τα άκουσα, ότι πρέπει άμεσα να προχωρήσει ο Δήμος σε αυτή την κατεύθυνση κτλ. Να σε ευχαριστήσω καταρχάς που διευκρινίσατε αυτό το κομμάτι. Εγώ αυτό ήθελα, μια διευκρίνηση, και νομίζω μπήκατε στην ουσία του θέματος και απαντήσατε εφόλης της ύλης. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ναι, εγώ απάντησα τη ουσία του θέματος, όχι επί του δημοσιεύματος, γιατί δεν πιστεύω ότι υπόθηκε ακριβώς έτσι. Σωστό είναι. Να και εξήγησα για ποιο λόγο δεν ήμουν. Εγώ σας διάβασα ακριβώς τι έλεγε το δημοσίευμα στο ΑΤ Πρέβεζα. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι είπε ο Δήμαρχος, δεν ήμουν παρόν. Όχι, εγώ ξεκαθάρισα πώς έχουν τα θέματα. Από εκεί και πέρα τα δημοσίευματα. Ναι. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πάμε, αγαπητοί.